νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ενιαίο Κοινωνικό Μέτωπο. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, σε άρθρο του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία, θα ήθελα να κάνω την ακόλουθη δήλωση. Η νομοτεχνική βελτίωση που προσθέθηκε κατά τη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τη συμφωνία συμβιβασμού με τη Siemens, είχαμε τονίσει εξ αρχής ότι εισάγεται για να μην αμφισβητήσει η ίδια η Siemens τη συμφωνία που είναι υποφελής για το ελληνικό δημόσιο. Όλα όσα ακούστηκαν και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια της Βουλής τις ημέρες αυτές για τη συμφωνία είναι καθαρή δημαγωγία και συνωμοσιολογία που στρέφεται κατά των συμφερόντων της χώρας. Αυτά έχουν αναλυθεί διεξοδικά στη συζήτηση για την έγκριση της συμφωνίας από την προηγούμενη Βουλή. Ήδη η Siemens, και το γνωρίζετε, με επιστολή της αποδέχεται ότι έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενοι στη συμφωνία όροι για την έναρξη της ισχύως της και άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψηφιστεί νέα διάταξη. Πέφτουν συνεπώς στο κενό όλα τα δίθεν επιχειρήματα της αντιπολίτευσης και η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νομοσχεδίου αποσύρεται ως περιττή.